Πρώτο κεφάλαιο και τρία εδάφιο. Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο Πατήρ των νυκτηρμών και Θεός πάσης παρηγορίας. Ο παρηγορών ημάς εν πάση τη θλίψη ημών, δια να δυνόμεθα εμείς να παρηγορούμε τους εν πάση θλίψη. Δια της παρηγορίας με την οποία παρηγορούμεθα εμείς αυτοί υπό του Θεού. Διότι καθώς περισσεύουσιν τα παθήματα του Χριστού εις ημάς, ούτω διά του Χριστού περισσεύει και η παρηγορία ημών. Και είτε θλιβόμεθα, θλιβόμεθα υπέρ της παρηγορίας σας και σωτηρίας της ενεργουμένης δια της υπομονής των αυτών παθημάτων, τα οποία και εμείς πάσχομεν. Είτε παρηγορούμεθα, παρηγορούμεθα υπέρ της παρηγορίας σας και σωτηρίας, και η ελπίς την οποία έχομεν είναι βεβαία υπέρ ημών. Επειδή εξεύρομαι ότι καθώς είστε κοινωνοί των παθημάτων, ούτω και της παρηγορίας. Διότι δεν θέλουμε να αγνοείτε, αδελφοί, περί της θλίψεως ημών ή της συνέβης ημάς εν τη Ασία, ότι καθ' υπερβολήν έστενο χωρήθημεν υπέρ δύναμη, ώστε απελπίσθημεν και του ζήν. Αλλά εμείς αυτοί εν εαυτοίς ελάβομεν την απόφαση του θανάτου, για να μην έχομεν την πεποίθηση σε αυτούς, αλλά εις τον Θεόν τον εγείροντα τους νεκρούς. Όσοι ελευθέρωσεν ημάς, εκτός ούτου μεγάλου θανάτου και ελευθερώνει, στον οποίο ελπίζομαι ότι και έτη θέλει ελευθερώσει. Ενώ και εσείς συνεργείτε υπέρ ημών δια της δεήσεως, για να γίνει εκ πολλών προσώπων ευχαριστία υπέρ ημών, δια το δοθέν εις ημάς χάρισμα δια πολλών. Διότι το καύχημα ημών είναι τούτο, η μαρτυρία της συνειδήσεως ημών, ότι εν απλότητη και ειλικρινία Θεού, ουχή εν σοφία σαρκική, αλλά εν χάρη τη Θεού επολιτεύθημεν, εν το κόσμο περισσότερον δε προς εσάς. Διότι δεν σας γράφομεν άλλο παρά εκείνο το οποίο αναγινώσκετε ή και γνωρίζετε. Ελπίζω δε ότι και ο στέλους θέλετε γνωρίσει, καθώς μας εγνωρίσατε κατά μέρος, ότι μεθα καύχημα εις εσάς, καθώς εις ημάς εν τη ημέρα του Κυρίου. Αμήν. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν στέλνει δεύτερη επιστολή προς την Κόρινθο, προς τους αδελφούς της Κορίνθου, για τους οποίους ομολογεί ότι είναι το καύχημά του εν Χριστώ Ιησού, και πιστεύει ότι και σε αυτούς το καύχημα είναι ο Απόστολος Παύλος. Βεβαίως ο Λόγος του Θεού, και το έχει επαναλάβει πολλές φορές ο Απόστολος Παύλος, λέγει και μας πληροφορεί και μας βεβαιώνει ότι ο καυχόμενος εν Κυρίω ας καυχάται. Άρα, για να είναι το καύχημα του Αποστόλου Παύλου οι Κορίνθιοι, σημαίνει ότι ξέρει πάρα πολύ καλά, άλλωστε το έχει ομολογήσει και ο ίδιος, ότι όταν ο Θεός τον οδήγησε στην Κόρινθο, ήρθε με αδυναμία, με φόβο, με τρόμο, με ασθένεια, γνωρίζοντας ότι το κήρυγμα με καταπιστικούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας δεν έχει κανένα αποτέλεσμα, αλλά το κήρυγμα με απλότητα έχει σαν αποτέλεσμα τη σωτηρία των ανθρώπων από τη δύναμη του Θεού. Ξέρει πάρα πολύ καλά δηλαδή ότι τα δικά του λόγια δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα στις καρδίες των ανθρώπων. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, αδερφοί αγαπητοί, να το ξέρουμε όλοι μας. Γιατί πολλές φορές μας πιάνει ο ενθουσιασμός και προσπαθούμε με επιχειρήματα δικά μας να δώσουμε λύσεις σε αντιθέσεις, αντιπαραθέσεις, αλλά και προβλήματα των άλλων. Ο Απόστολος Παύλος όμως ξέρει πάρα πολύ καλά ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να δώσει καμία λύση ποτέ και πουθενά. Γι' αυτό και με απλότητα μιλάει μόνο για τον Χριστό, γνωρίζοντας ότι μόνο ο Χριστός, αν τον συστήσει ταπεινά, με απλότητα, χωρίς να επιδείξει ή να αποδείξει ή να φανερώσει τις γνώσεις του, τότε ο Χριστός θα δοξαστεί, ο Χριστός θα σώσει εις δόξαν Θεού Πατρός. Στην αδυναμία μας φαίνεται η δύναμη του Θεού. Υπάρχει
η αντικειμενική αδυναμία, που πράγματι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα και το ξέρουμε, που εκεί αποκαλύπτεται επίσης δύναμη του Θεού, αλλά υπάρχει και η δυναμία η συνειδητή. Δηλαδή, να θεωρείς τον άλλον υπερέχοντα και να γνωρίζεις ότι αν και εσύ ξέρεις, η γνώση σου, το μόνο αποτέλεσμα που μπορεί να έχει είναι να σε κάνει να υπερηφανευτείς. Το μόνο το οποίο οικοδομεί στην πραγματικότητα είναι η αγάπη. Η αγάπη του Θεού που είναι εγκεχημένη στις καρδιές μας. Άρα λοιπόν, ο άνθρωπος του Θεού πλησιάζει εργαζόμενος, δουλεύων τον Κύριο με λόγια αγάπης και όχι με λόγια γνώσης. Με λόγια ταπείνωσης και όχι με λόγια υπεροχής. Για να έχει αποτελέσματα τα οποία προέρχονται μόνο από τη δύναμη του Θεού. Αυτό πια μέσα στην καρδιά του Αποστόλου Παύλου είναι μια απόλυτη βεβαιότητα. Γι' αυτό και είχε αυτά τα αποτελέσματα, όχι αυτός, αλλά ο Χριστός, βεβαίως δια του Αποστόλου Παύλου ή ο Απόστολος Παύλος δια του Ιησού Χριστού. Πώς πλησιάζουμε τον πλησίον μας, πώς πλησιάζουμε τον αδελφό μας, πώς πλησιάζουμε τον μεγάλο ή τον μικρό, πώς πλησιάζουμε τον εχθρό μας, πώς πλησιάζουμε αυτόν που μας μισεί ή μας κακολογεί ή και μας βλάπτει. Εάν θέλουμε να έχουμε αποτελέσματα ένδοξα, δηλαδή να βρίσκουμε χάρη ενώπιον του Θεού και ενώπιον των ανθρώπων, το πλησίασμά μας πρέπει να είναι με λόγια αγάπης και με πνεύμα ταπεινού ανθρώπου και καρδιά συντετριμένου ανθρώπου. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέει ότι το καύχημά μας είναι η μαρτυρία της συνείδησής μας. Και η συνείδηση μαρτυρά εκ των έργων που πράττει ο άνθρωπος. Εάν τα έργα είναι σκότους ή πονηρά, μας ελέγχει. Αν τα έργα είναι αγαθά και ευάρεστα εις τον Θεό, τότε συμμαρτυρεί στο Πνεύμα το Άγιο που κατοικεί μέσα μας. Το καύχημά μας λοιπόν είναι η αγαθή μας συνείδησης. Και πού οφείλεται η αγαθής μας συνείδησης? Ότι εν απλότητη και ειλικρινία, όχι με σοφία σαρκική, αλλά με χάρη Θεού επολιτεύθημεν και ανάμεσα στον κόσμο και πολύ περισσότερο εις εσάς. Αυτό είναι το καύχημα του Αποστόλου Παύλου, η συνείδησή του, η μαρτυρία της συνείδησής του, η μαρτυρία της αγαθής συνείδησής του, η οποία φανερώνει ότι πράγματι με ειλικρίνεια, με απλότητα, με αγάπη, με ταπείνωση εξού και η χάρις του Θεού. Και με χάρη Θεού στεκόμαστε και στον κόσμο, αλλά και ανάμεσα στους αδελφούς μας. Γιατί ο χριστιανός είναι φως. Και πρέπει να λάμπει. Και το φως δεν είναι δικό του. Και το φως λάμπει όταν είναι ζωντανός ο Χριστός στη ζωή του. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό πώς πολιτευόμεθα ενώπιον του Θεού και στον κόσμο, ώστε να δοξάζεται ο Θεός από την πολιτεία μας και όχι να βλασφημείτε το όνομα του Χριστού από την πολιτεία μας, τη συμπεριφορά μας. Και επιπλέον να είναι βεβαία η σωτηρία μας, γιατί η πίστη μας έχει έργα.
Και τα έργα της πίστεως μας είναι η υπακοή μας στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Το περπάτημα στα ίχνη του Χριστού. Και έτσι ο χριστιανός έχει αγαθή συνείδηση και το καύχημά του είναι η αγαθή του συνείδηση. Και αυτό θα τολμούσα να πω ότι είναι εύκολο όταν οι καταστάσεις είναι ήρεμες. Αλλά ο χριστιανός δεν αποστέλλεται στη ζωή αυτή σε καταστάσεις εύκολες, αλλά αποστέλλεται σε καταστάσεις ιδιαιτέρως δύσκολες, ζώντας ταυτόχρονα πολλές φορές σε καταστάσεις ιδιαιτέρως δύσκολες, ώστε γνωρίζει ότι στη ζωή αυτή θα υπάρχουν αδυναμίες, ύβρις, ανάγκες, διωγμή και στενοχώριες υπέρ του Χριστού. Δηλαδή ο χριστιανός είναι μέσα σε μια τρικυμία. Σπάνια υπάρχει στη ζωή του χριστιανού γαλήνη. Και τρικυμία άγρια. Η πορεία του είναι σε ενάντιο άνεμο. Για τον χριστιανό όλα είναι ενάντια. Όταν περπατάει εισερχόμενος από τη στενή πύλη, την τεθλιμμένη εδώ. Όλα είναι ενάντια μέσα στον κόσμο αυτό, γιατί ο άρχον του κόσμου τούτο είναι ο διάβολος. Εκεί λοιπόν φαίνεται εάν είναι δόκιμος ο χριστιανός. Όχι όταν όλα του πάνε καλά, όταν όλα που συνήθως δεν του πάνε καλά. Και ο Απόστολος Παύλος, για να το καταλάβουμε αυτό, ο Λόγος του Θεού βέβαια, δοξάζει το Θεό και μάλιστα λέγοντας ευλογητός ο Θεός του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, ο Θεός των δυνάμεων, όλων των δυνάμεων, ο Θεός ο Κύριος των δυνάμεων, που από Αυτόν εξαρτώνται τα πάντα, από Αυτόν προέρχονται τα πάντα, κάτω από τη δική Του θέληση υπάρχουν τα πάντα, και ταυτόχρονα δοξάζει τον Πατέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, τον Πατέρα, το Θεό της αγάπης. Αυτός λοιπόν ο Θεός, ο Κύριος όλων των δυνάμεων και ο Θεός της αγάπης, είναι αυτός που φέρνει στην πραγματικότητα τις φουρτούνες στη ζωή μας. Δεν είναι Θεός μπουνάτσας, είναι Θεός τρικυμίας, αναστάτωσης, ταραχής, κινδύνου. Ανάγκασε τους μαθητάς να πάνε απέναντι, ενώ και οι μαθητές έβλεπαν και αυτός ήξερε ότι ο άνεμος είναι ενάντιος. Και θα ήταν αδύνατο να φτάσουν, και επιπλέον θα υπήρχε και κίνδυνος να πνιγούν. Δεν είναι όμως παράλογος ο Θεός, γιατί καλές βουλές βουλεύεται σε αυτούς που υποτάσσονται και υπακούν και περπατούν κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες στο θέλημά Του. Εκεί φαίνεται η δόξα του Θεού. Στην αδυναμία σου η δύναμη του Θεού θα αποδειχθεί τελεία. Είτε τη συνειδητή, δηλαδή ξέρεις ότι είσαι αδύνατος, είτε ζεις μέσα σε αδυναμία, γνωρίζοντας ότι είσαι σε τέλεια ανυμπόρια. Αυτόν λοιπόν τον Θεό δοξάζει ο Απόστολος Παύλος, τον Θεό τον Κύριο όλων των δυνάμεων και τον Θεό τον Πατέρα της αγάπης του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, γιατί είναι ο παρηγορών, και μάλιστα το κείμενο έχει μια πολύ ωραία λέξη, παρακαλών, που σημαίνει παρηγορώ, ενισχύω και στηρίζω, εξού και ο παράκλητος
το πνεύμα της αληθείας που μας παρηγορεί, μας ενισχύει και μας στηρίζει. Είναι οι δυναμίες μας. Ο Θεός λοιπόν είναι αυτός που μας παρηγορεί, μας ενισχύει και μας στηρίζει εν πάση τη θλίψη ημών, την οποία γνωρίζει πάρα πολύ καλά και της οποίας είναι ο Κύριος συνήθως στον καλό χριστιανό, ο Κύριος υπεύθυνος. Και λέω στον καλό χριστιανό, γιατί αν ο άνθρωπος επιλέξει την αμαρτία, τότε για όλες τις ταλαιπωρίες που θα ζει υπεύθυνος είναι ο ίδιος. Όταν όμως ο χριστιανός γνωρίζει το λόγο της αληθείας, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, πρέπει να γνωρίζει ότι και ο Κύριος υπεύθυνος πάσης θλίψεως ημών είναι ο Θεός, ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός, ο Πατέρας μας, ο Θεός της αγάπης. Και αυτή η θλίψη λογίζεται δοκιμασία, και η δοκιμασία έρχεται από το Θεό στη ζωή μας για την παιδεία μας, για να μας εκπαιδεύσει, για να μας αναβαθμίσει, για να μας διορθώσει, για την καρποφορία μας, για να μας δοξάσει και για το έλεος αυτού να μας διαφυλάξει. Και τις περισσότερες φορές για να εκτελέσει αυτό το θέλημά του, που είναι η παιδεία μας, η καρποφορία μας και η προστασία μας από αυτόν, έρχεται στη ζωή μας μέσα εν γέννη από θλίψεις, από δοκιμασίες ή ακόμη επιτρέπει και πειρασμούς. Επιτρέπει δηλαδή τον πειράζοντα να μας πειράξει και μας αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού πάσαν χαράν νομίσατε όταν περάσετε από διαφόρους πειρασμούς. Γιατί μέσα από τους πειρασμούς που επιτρέπει ο Θεός το διάβολο να μας φέρει στη ζωή μας, δοκιμάζεται η πίστη μας, γιατί θέλει ο Θεός να μας καταστήσει ακέραιους, τέλειους, κατηρτισμένους εις πάνε έργων αγαθών. Και έτσι λοιπόν, γνωρίζοντας όλα αυτά, ο Απόστολος Παύλος εξηγεί στους Κορινθίους και ο Λόγος του Θεού σε μας, ότι ο Θεός ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός της αγάπης, ο Κύριος αίτιος των θλίψεών μας, είναι αυτός που σύν το πειρασμό κάνει και την έκβαση, μας παρηγορεί, μας ενισχύει και μας στηρίζει. Για ποιο λόγο? Πρώτον, για να μπορούμε και εμείς να παρηγορούμε, να ενισχύουμε και να στηρίζουμε. Κατά το θέλημα του Θεού, διά του Ιησού Χριστού, όλους που βρίσκονται σε κάθε θλίψη. Και μας πώς μας παρηγορεί, μας ενισχύει και μας στηρίζει ο Θεός? Πολλές φορές με ανθρώπους που προηγούμενα παρηγόρησε, ώστε να μάθουμε κι εμείς να σπουδάζουμε, να είμαστε δόκιμοι, για να μπορούμε διά του Ιησού Χριστού να παρηγορούμε, να ενισχύουμε και να στηρίζουμε τους επάσης θλίψη, που είναι και η αποστολή μας. Εις τούτο λέγει ο Απόστολος Παύλος, είμαι τεταγμένος, είμεθα τεταγμένη, να παρηγορούμε, να ενισχύουμε και να στηρίζουμε. Αυτό είναι η δουλειά μας. Γιατί μέσα στην Εκκλησία, για την παιδεία τους, για την καρποφορία τους ή για την προστασία τους, ο Θεός φέρνει αδελφούς μας σε θλίψη και βάζει δίπλα άλλους, παραδείγματος χάρη εμάς για αυτούς ή άλλους για μας, για να μας ενισχύουν, να μας παρηγορούν και να μας στηρίζουν, ώστε όλοι και να είμεθα δοκιμαζόμενοι αλλά και παρηγορημένοι από τον Πατέρα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, το Θεό της αγάπης. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό, αγαπημένα μου αδέλφια, να κατανοήσουμε την αποστολή μας,
βλέποντας τη ζωή των αδελφών μας, που άλλωστε και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός μας βεβαιώνει ότι την ημέρα της τελικής κρίσης θα πει στους δικαίους: έλθετε, κληρονομήσατε τη βασιλεία την ετοιμασμένη για σας προκαταβολής κόσμου, διότι πεινασμένος ήμουν και με παρηγορήσατε δίνοντάς μου να φάω, με ενισχύσατε και με στηρίζατε, διψασμένος ήμουν και μου δώσατε να πιω, ξένος ήμουν και με φιλοξενήσατε, στη φυλακή ήμουν και ήρθατε προς εμένα, και ασθενής ήμουν και σταθήκατε κοντά μου. Γι' αυτό εισέλθετε στη Βασιλεία των Ουρανών, την ετοιμασμένη για σας. Και όταν οι δίκαιοι ακούσουν αυτό με έκπληξη, λένε: Κύριε, πότε σε είδαμε πεινώντα, διψώντα, ξένο, ασθενή? Και ο Κύριος σου είπε: εφόσον κάνατε όσο οφείλατε, αφού εκπληρώσατε την αποστολή σας ως ή το χρέος σας σε ένα των ελάχιστων αδελφών μου, σε μένα κάνατε. Από όπου και να κοιτάξεις δηλαδή το Λόγο του Θεού, γνωρίζεις ότι η αποστολή σου είναι να παρηγορείς, να ενισχύεις και να στηρίζεις κάτω από οποιασδήποτε καταστάσεις και τους αδελφούς σου, να πολιτεύεσαι δηλαδή κάτω από οποιασδήποτε καταστάσεις κατά αυτόν τον τρόπο και στους αδελφούς αλλά και στον κόσμο. Αυτή είναι η αποστολή του χριστιανού, αυτή ήταν αρχικά η αποστολή του Χριστού. Γιατί είπε: Πνεύμα Κυρίου είναι επί με, δια τούτο με έστειλε, δια να ευαγγελίσω τους φτωχούς, για να κηρύξω ελευθερία στους εχμαλώτους, να κηρύξω λύση δεσμών στους δεσμίους και να παρηγορήσω τους τεθλιμμένους. Γιατί έστειλε λοιπόν ο Πατέρας τον Ιησού Χριστόν? Η αποστολή του ανάμεσα στους ανθρώπους ήταν να παρηγορεί, να ενισχύει και να στηρίζει. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος εξηγεί ότι όπως ο Θεός σας παρηγορεί σε κάθε θλίψη σας, έτσι και εσείς πρέπει να παρηγορείτε τους εν πάση θλίψη. Βέβαια η θλίψη, όπως είπαμε, έρχεται για πολλούς λόγους, αλλά έρχεται από το ίδιο πρόσωπο, τον Πατέρα, το Θεό της αγάπης. Όλες οι θλίψεις που ήρθαν στον Ιησού Χριστόν προήλθαν από τον Πατέρα Του, τον οποίον απέστειλε. Ο οποίος τον απέστειλε. Τον απέστειλε όχι για να βασιλεύσει, αλλά για να γίνει δούλος. Όχι για να υπηρετηθεί, αλλά για να υπηρετήσει. Όχι για να ζήσει, αλλά για να πεθάνει. Και ο Κύριος τι είπε? Ιδού έρχομαι, Θεέ, με χαρά να κάνω το θέλημά σου, γιατί ήξερε ότι ναι, θα σταυρωθεί, θα πεθάνει, θα ταφεί, αλλά την τρίτη μέρα θα αναστηθεί. Αυτή η γνώση της Ανάστασής Του και της μετέπειτα δόξης Του έκαναν τον Κύριο μας τον Ιησού Χριστό να λέγει: με χαρά έρχομαι, ο Θεέ, να κάνω το θέλημά σου. Και ο Απόστολος Παύλος μας είπε: μιμητές μου γίνεστε. Δηλαδή και ο Απόστολος Παύλος λέγει: με χαρά, Κύριε, κάνω το θέλημά σου, γιατί δεν καφιέμαι στη δύναμή μου, στις δυνάμεις, στο έργο σου, στο οτιδήποτε, στις θλίψεις μου καφιέμαι, στις αδυναμίες μου. Χαίρομαι για τις θλίψεις μου, χαίρομαι για τις αδυναμίες μου,
Χαίρομαι γιατί γνωρίζω έργο δίκαιο και μέγα και ένδοξο εργάζεται ο Θεός στη ζωή μου μέσα από τις ασθένειές μου. Και εξηγεί λοιπόν εκ της γνώσεως αυτής, διότι καθώς περισσεύουν τα παθήματα του Χριστού σε μας, δεν πάσχω σαν κακούργος, δεν πάσχω σαν αμαρτωλός, σαν ψεύτης, πάσχω σαν χριστιανός και ζω τα παθήματα του Χριστού. Καθώς λοιπόν περισσεύουνε τα παθήματα του Χριστού σε μας, ούτω και δια του Χριστού περισσεύει και η παρηγοριά μας σε σας, σε μας και σε σας. Όσο πιο πολύ θλιβόμεθα και ταλαιπωρούμεθα με τα παθήματα του Χριστού, τόσο πιο πολύ παρηγορούμεθα, ενισχυόμεθα και στηριζόμαστε και στηριζόμεθα από τον Πατέρα της αγάπης, το Θεό των δυνάμεων. Και αυτό είναι μια μεγάλη παρηγοριά, αυτό καθεαυτό. Όσο πιο πολύ ταλαιπωρούμεθα, τόσο πιο ένδοξα θα παρηγορηθούμε. Είναι πνευματικός νόμος απαράβατος. Απαράβατος. Βεβαίως εδώ πρέπει να πούμε ότι, και να το επαναλάβουμε, ότι ο Θεός δεν μας ταλαιπωρεί μάταια. Μας ταλαιπωρεί, είπαμε, πρώτον για την παιδεία μας, να μάθουμε αυτά που μας λείπουνε, να διορθωθούνε αυτά που δεν καταλαβαίνουμε και δεν μπορούμε μόνοι μας να διορθώσουμε. Να αναβαθμιστούμε πνευματικά στη σχέση μας με το Θεό, γκρεμίζοντας ο Θεός με τα παθήματά μας αυτά που μας εμποδίζουν να προχωρήσουμε. Ανεξιχνίαστες είναι οι βουλές του Θεού. Δεν μπορούμε να τις κατανοήσουμε. Μπορούμε όμως να τις αποδεχθούμε πιστεύοντας στην αγάπη του Θεού. Και έτσι λέει ο Απόστολος Παύλος, είτε θλιβόμεθα, εάν θλιβόμεθα, θλιβόμεθα για τη δική σας την παρηγοριά, τη στήριξη και την ενίσχυση και τη δική σας τη σωτηρία. Δηλαδή μέσα από, από τις δικές μας τις θλίψεις θα προέλθει η δική σας παρηγοριά και η δική σας σωτηρία. Φοβερό δεν είναι? Όχι μέσα από τις δικές μας δυνατότητες, δυνάμεις και υπεροχή. Δεν έρχεται η παρηγοριά στους άλλους. Δηλαδή είναι κάποιος φτωχός, θα σε παρηγορήσω εγώ όντας πολύ πλούσιος. Δεν έρχεται από εκεί. Γιατί η γιαγιά μου έλεγε ότι ο πλούσιος δεν καταλαβαίνει την πείνα του φτωχού. Είχε δίκιο. Μπορεί να καταλάβει. Γι' αυτό και πλούσιος ον ο Χριστός τι έγινε? Επτώχευσε. Έγινε όμοιος με μας και μπορεί να μας συμπαθήσει. Μπορεί να μας κατανοήσει. Και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό. Και όταν λέμε επτώχευσε, επτώχευσε. Όχι έκανε το φτωχό, αλλά εν μορφή Θεού επάρχων αρνήθηκε τη δόξα την ουράνια και έλαβε δούλου μορφή και γινόμοιος με τους ανθρώπους. Και αφού έγινε όμοιος με τους ανθρώπους, τότε εταπείνωσε τον εαυτό του ενώπιον των ανθρώπων. Μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Και αυτό με πολύ χαρά, γιατί προσέβλεπε στην Ανάστασή του και στη δόξα του. Δεν είναι εύκολο να χαίρεσαι όταν ταλαιπωρείσαι.
αλλά μπορείς να χαίρεσαι όταν ταλαιπωρείσαι, όταν ο Χριστός σου δώσει τη δική του τη χαρά. Δεν ξέρω αν έχεις ζήσει ποτέ ταλαιπωρία με χαρά ή αν έχεις δει κάποιους να ταλαιπωρούνται και να χαίρονται. Αυτό είναι ένα μεγάλο θαύμα. Θαύμα. Θαύμα είναι. Και αυτό το θαύμα γίνεται πραγματικότητα όταν συνειδητοποιήσουμε ότι ο Θεός επιτρέπει να ταλαιπωρούμεθα για να μας παρηγορήσει και με την παρηγοριά που μας παρηγόρησε να παρηγορούμε τους άλλους. Ο χριστιανός λοιπόν που δεν έχει κατανοήσει την αποστολή του να παρηγορεί, να ενισχύει και να στηρίζει, δεν μπορεί να είναι χαρούμενος. Δεν μπορεί να είναι χαρούμενος. Γιατί δεν μπορεί να καταλάβει γιατί ταλαιπωρείται, όπως ήταν ο Ιώβ. Πιο καλός, θα έλεγα, χριστιανός από τον Ιώβ δεν υπήρχε. Φοβούμενος τον Θεό, απεχόμενος του κακού, όλα τα καλά τα είχε. Άμεμπτος. Γι' αυτό και αγανάκτησε στην ταλαιπωρία του Θεού. Εχθρό του με έκανε ο Θεός. Τα βάζει με μένα ανετίος. Γιατί τόσο ταλαιπωρία? Γιατί πρέπει να, γιατί πρώτον στο τέλος θα τον παρηγορήσει με διπλάσια ευλογία ο Θεός. Πότε? Όταν εκπληρωθεί, όταν καταλάβει την αιτία της ταλαιπωρίας του. Πρέπει να καταλάβεις την αιτία της ταλαιπωρίας σου για να έρθει η παρηγοριά. Και είπα, η αιτία της ταλαιπωρίας είναι είτε η παιδεία, για να σε μάθει, είτε η καρποφορία. Αυτό μάλιστα είναι και πολύ πιο δύσκολο. Να ταλαιπωρείσαι για να σωθεί ο άλλος. Δεν ξέρω ποιον πιο δύσκολο δηλαδή. Να ταλαιπωρείσαι υπέρ της σωτηρίας των άλλων. Ή να ταλαιπωρείσαι υπέρ της παρηγορίας των άλλων. Αλληλούια. Βεβαίως να ταλαιπωρείσαι και υπέρ της παρηγορίας της δικής σου και της σωτηρίας της δικής σου. Ο Ιώβ όταν κατάλαβε ότι είχε απόλυτη εμπιστοσύνη στο έργο του, τότε κατάλαβε την αμαρτία του. Αλλά και ο Παύλος θα περάσει τέτοια μεγάλη ταλαιπωρία για να καταλάβει το λάθος του. Για να μην πω την αμαρτία του. Θα δούμε. Γι' αυτό, αφού εξηγεί ότι ο Κύριος αίτιος της δοκιμασίας και της ταλαιπωρίας μας είναι ο Θεός της αγάπης και ο Θεός Κύριος των δυνάμεων, και αφού παραθέτει στους Κορινθίους περιγράφοντας την αποστολή τους, το έργο τους, έρχεται τώρα να εξηγήσει για τον εαυτό του. Διότι δεν θέλω να αγνοείτε, αδελφοί, για την ταλαιπωρία μας, για τη θλίψη μας που μας συνέβη στην Ασία, στην Έφεσο, ότι τότε καθ' υπερβολήν εστενοχωρήθημεν. Εκεί να δεις δοκιμασία. Εκεί να δεις θλίψη. Καθ' υπερβολήν στενοχωρηθήκαμε. Πιο πολύ δεν γινότανε. Που φτάσαμε και απελπιστήκαμε να ζούμε. Γιατί ζω, Κύριε? Τι είναι αυτά που γίνονται? Το αποτέλεσμα και η αιτία. Το αποτέλεσμα, αλλά εμείς αυτοί λάβαμε την απόφαση του θανάτου. Είπαμε, Κύριε, είτε ζώμεν είτε αποθνίσκομεν, δική σου είμαστε.
Θέλεις να πεθάνουμε δόξα στο Θεό. Θέλεις να ζήσουμε δόξα στο Θεό. Αλλά δεν είναι αυτό η αιτία. Και μάθαμε να μην έχουμε πεποίθηση στους εαυτούς μας. Άρα δεν το ξέρει ο Παύλος ακόμη μέχρι τότε. Είχε πεποίθηση στον εαυτό του. Και αυτό έπρεπε να το βγάλει ο Χριστός. Εμάθαμε να μην έχουμε πεποίθηση στον εαυτό μας. Άρα η πεποίθησή μας να είναι στον Θεό, τον εγείροντα τους νεκρούς. Ήταν πράγματι ο Απόστολος Παύλος, ο Σαούλ, ένας πάρα πολύ δυναμικός άνθρωπος, ικανότατος. Ό,τι έκανε και προ Χριστού και μετά Χριστό πετύχαινε. Καταλάβαινε τα πάντα. Πετύχαινε τα πάντα. Κατάφερνε τα πάντα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και ο Χριστός του δίδαξε το Ευαγγέλιο κατηδίαν. Ήταν ένας άνθρωπος που μπορούσε, δεν το έκανε, να καυχηθεί για τις ικανότητές του. Από μικρό παιδί. Έπρεπε όμως τώρα να μάθει ότι όλα αυτά που έγιναν στη ζωή του, τα μεγάλα, τα σπουδαία, οι επιτυχίες του, όλα τα έκανε ο Θεός που εγείρει τους νεκρούς. Γι' αυτό πρέπει να μάθει να έχει πεποίθηση στον Θεό τον εγείροντα τους νεκρούς, και έγινε αυτό. Και από εδώ και πέρα ο Απόστολος Παύλος θα πάρει έναν καινούριο δρόμο, μια καινούργια πορεία, πιο κοντά στο Χριστό, πιο πολλά από το Χριστό, πιο ένδοξα με το Χριστό. Τόσο ένδοξα που θα χρειαστεί ο Χριστός να του στείλει και άγγελο Σατάνα να τον ραπίζει, για να μην υπερηφανευθεί πλέον για την υπερβολή των αποκαλύψεών του. Και προσευχήθηκε και μια και δυο και τρεις. Και ο Θεός δεν τον θεράπευσε, δεν τον ελευθέρωσε. Αντιθέτως του είπε, μην είναι ευχαριστημένος από τη χάρη που κάνω στη ζωή σου. Όλα όσα γίνονται στη ζωή σου είναι η δική μου χάρις. Από τότε που γεννήθηκες μέχρι τώρα και μέχρι το τέλος. Όλα είναι δική μου χάρη. Τίποτα δεν είναι δικό σου. Τίποτα δεν έκανες εσύ. Τίποτα δεν έχεις να καυχηθείς και να σκεφτείς θετικά για σένα. Το μόνο που μπορείς να σκεφτείς για σένα είναι η ντροπή της αμαρτίας σου, των αμαρτιών σου. Όταν σε πλάνησε ο διάβολος και πλανήθηκες, όταν σε δελέασε ο διάβολος και δελεάστηκες, όταν σε τρομοκράτησε ο διάβολος και φοβήθηκες, όταν κατηγόρησε και πίστηκες. Αυτοί είμαστε, αδερφοί. Όλα τα άλλα είναι η χάρις του Θεού. Κατά χάριν σωθήκαμε, κατά χάριν στερεωθήκαμε, κατά χάριν είμαστε εδώ σήμερα, κατά χάριν είμαστε υγιείς, κατά χάριν έχουμε οικογένειες, κατά χάριν δεν έχουμε οικογένειες. Όλα είναι χάρις Θεού για τη σωτηρία μας. Ό,τι έχει κάνει ο Θεός είναι το άριστο για τη σωτηρία μας. Χωρίς όμως να μας αφήνει ποτέ απαρηγόρητους, αστήριχτους ή χωρίς ενίσχυση, χωρίς δύναμη. Έμαθε λοιπόν ο Παύλος. Πήραμε την απόφαση του θανάτου τώρα και μάθαμε να μην στηριζόμαστε στους εαυτούς μας, αλλά στον Θεό τον εγείροντα τους νεκρούς, γιατί Αυτός
μας ελευθέρωσε. Μας είχε ελευθερώσει τέλεια επίγνωση τώρα και θα συνεχίζει να μας ελευθερώνει. Γι' αυτό ελπίζουμε στον εγείροντα τους νεκρούς. Γιατί αν είμαστε ελεύθεροι, το οφείλουμε στον Χριστό. Μας ελευθέρωσε λοιπόν από τέτοιο μεγάλο θάνατο, μας ελευθερώνει και θα συνεχίζει να μας ελευθερώνει. Αποκάλυψη είναι αυτό. Μέσα στις πολλές αποκαλύψεις που έδωσε ο Θεός στον Απόστολο Παύλο ήταν και αυτό. Μην εμπιστεύεσαι καθόλου τον εαυτό σου. Τι σημαίνει δεν έχουμε πεποίθηση στους εαυτούς μας? Σημαίνει ότι έχω επίγνωση ότι δεν μπορώ να κάνω τίποτα από μόνος μου. Τίποτα. Ούτε το πιο μικρό, ούτε το πιο μεγάλο. Ούτε να τηγανίσω δύο αυγά. Προχθές πήγα να τηγανίσω δύο αυγά, ποιος πήγε, ξέρω εγώ, και έβαλα φωτιά. Πήρε φωτιά, το σβήναμε. Γιατί... ούτε το πιο μικρό, ούτε το πιο μεγάλο. Όλα, αδερφοί αγαπητοί, στη ζωή μας, δόξα στο Θεό, είναι η χάρις του Θεού. Η χάρις του Θεού. Αμήν. Είναι αποκάλυψης. Αποκάλυψη του Θεού στον Παύλο, το δούλο του, τον Απόστολό του, το σκεύος το ιδιαίτερο της εκλογής του, που δεν το είχε καταλάβει. Και έπρεπε να περάσει τέτοια θλίψη που να απελπιστεί και του ζήν για να καταλάβει ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εμπιστεύεται τον εαυτό του, αλλά πάντοτε και κατά πάντα τον Ιησού Χριστόν τον Κύριο. Πάντοτε, παντού, κατά πάντα, σε όλα, τον Ιησού Χριστό τον Κύριο. Αυτό θα τον οδηγήσει να πει: είναι πολύ καλύτερα, Κύριε, να είμαι εκεί με σένα παρά να είμαι εδώ. Δεν ξέρω τι να διαλέξω, το να ζω ή το να πεθάνω. Δεν ξέρω τι είναι καλύτερο, αλλά ξέρω ότι το καλύτερο είναι αυτό που έχεις διαλέξει εσύ για μένα. Και τελειώνει. Και εσείς όμως, λέει στους Κορινθίους, συνεργείτε στο έργο που κάνω εν το ονόματι του Χριστού με τις προσευχές σας. Δηλαδή αναγνωρίζει ότι οι προσευχές των Αγίων έχουν πολύ μεγάλη δύναμη. Δεν είναι μια συνήθεια, αδερφέ μου, προσευχή σου για μένα που λέει ο αδελφός σου ή που λες εσύ στον αδελφό σου. Είναι δύναμης. Είναι συνέργεια. Γίνεσαι συνεργός του Θεού στο έργο που κάνει στον αδελφό σου για να αναβαθμίσει τη σχέση του, για να ολοκληρώσει την παρηγοριά του και τη σωτηρία του. Γίνεσαι συνεργός. Μπορείς δηλαδή να γίνεις, αν θέλεις, όποιος θέλει από μας, μπορεί να γίνει συνεργός του Θεού στο έργο που κάνει ο Θεός στη ζωή εκείνου ή του άλλου για την παρηγορία του, για την παρηγορία δι' αυτού άλλων και δια τη σωτηρία δι' αυτού που ταλαιπωρείται άλλων. Λέει ο Λόγος του Θεού μάλιστα ότι αν κάποιος προσφέρει ένα ποτήριον ψυχρού ύδατος στον προφήτη, θα πάρει μισθό προφήτου. Εδώ ο Απόστολος Παύλος λέει ακόμη κάτι μεγαλύτερο. Συνεργείτε εσείς και παίρνετε μισθό εσείς και απολαμβάνετε εσείς
χωρίς να ταλαιπωρήσετε και να κοπιάζετε. Αυτά που ταλαιπωρούμεθα εμείς, κοπιάζουμε εμείς, εργαζόμενοι το έργο του Θεού. Παίρνετε τον ίδιο μισθό με μένα. Παίρνεις την ίδια ευλογία με μένα, που ταλαιπωρούμε. Στο έργο που ο Θεός μου έχει εμπιστευτεί, λέει ο Απόστολος Παύλος. Και εσείς λοιπόν συνεργείτε υπέρ ημών δια της δεήσεώς σας για να γίνει στο τέλος εκ πολλών προσώπων ευχαριστία υπέρ ημών δια το δοθέν εις ημάς χάρισμα που απευθύνεται σε πολλούς ανθρώπους. Τώρα καταλαβαίνω πόσο σημαντικό είναι να προσεύχομαι για τον αδελφό μου που κοπιάζει και ταλαιπωρείται στη φροντίδα του να σηκώσει το σταυρό του. Είτε ο σταυρός του αυτός είναι οικογενειακό βάρος, είτε ό,τι είναι, να μην πω. Έχει ένα βάρος που το κουβαλάει, το σταυρό στην πλάτη και προχωράει. Και αυτός ο σταυρός θα τον πάει στον ουρανό και από αυτόν τον σταυρό θα πάρει την αμοιβή του. Το μισθό του εκεί, γι' αυτό το σταυρό του έρχεται ο Χριστός και λέει ότι εγώ κρατάω στα χέρια μου το μισθό σας για το έργο σας. Και εγώ συμμετέχω, συνεργώ στο έργο σου με την αντιμισθία μου, στην οποία ούτε ταλαιπωρούμε, ούτε κουράζουμε, ούτε πάσχω. Αλλά ο Θεός ακούει την προσευχή μου, θα δει το αποτέλεσμα της προσευχής μου και όλοι μαζί θα ευχαριστήσουμε το Θεό και από όλους μας θα δοξαστεί ο Θεός. Γιατί? Για το χάρισμα, για τη δοκιμασία, για την ταλαιπωρία, για το έργο του Αποστόλου Παύλου που δεν συμμετείχαμε καθόλου. Αδερφοί αγαπητοί, ευχαριστούμε το Θεό. Ευχαριστούμε το Θεό γιατί μας κάνει οικονόμους της πολυειδούς χάριτος του Θεού. Δηλαδή ο Θεός έδωσε ένα σταυρό στον Παύλο και του λέει κουβάλα τον, εργάσου, ταλαιπωρήσου, ξύλο. Απ' όλα πέρασε ο Παύλος και εκεί σε περιμένει ο μισθός σου. Και εμένα μου λέει μπορείς να προσεύχεσαι για τον Παύλο και να γίνεις συνεργός, δηλαδή να συμμετέχεις στο έργο του Παύλου. Και θα πάρεις και εσύ το μισθό του. Πόσο σημαντικό λοιπόν είναι να προσευχόμεθα με επίγνωση ότι αυτό είναι το θέλημα του Θεού, αυτό είναι βάρες των ενώπιων του Θεού, για το έργο, για το σταυρό, για την ταλαιπωρία, για τη θλίψη, για τη δοκιμασία που ο Θεός έβαλε σε έναν αδελφό μας κατά το δικό του θέλημα, για τους δικούς του σκοπούς που είναι η παρηγοριά και η σωτηρία των άλλων. Και να συμμετέχω κι εγώ χωρίς να ταλαιπωρούμε. Γνωρίζοντας λοιπόν, επαναλαμβάνω, ο Απόστολος Παύλος το μεγαλείο της αγάπης του Πατέρα Θεού και το μεγαλείο της δόξης και της δυνάμεως του παντοδύναμου Θεού, ομολογεί και λέει το καύχημά μας είναι η συνείδησή μας, γιατί με απλότητα, με ειλικρίνεια, με χάρη Θεού πολιτευόμεθα ανάμεσα στους αδελφούς μας και στον κόσμο. Με απλότητα, με ειλικρίνεια, με ταπείνωση στεκόμαστε ενώπιον Θεού και ανθρώπων, ώστε να δοξάζεται ο Θεός, να παρηγορούνται οι άνθρωποι, να σώζονται οι άνθρωποι με τη δική μας απλότητα, ειλικρίνεια, μικρότητα, ασημαντότητα, να το πω πιο γραφικά,
ασθένεια και αδυναμία. Ευχαριστούμε το Θεό, αδερφοί. Ευγνώμονες πρέπει να είμαστε. Αμήν. Ευγνώμονες πρέπει να είμαστε. Γιατί είναι τόσο σοφός και μας δίνει τόσες πολλές ευκαιρίες να εργαζόμεθα και να συνεργαζόμεθα στο έργο Του για τη δική Του δόξα. Αμήν. Κύριε Θεέ μου, τι μπορούμε να πούμε, τι μπορούμε να πούμε.